Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο από τα τρία συνολικά που αφορούν στην εξέλιξη την ίδια. Στο πρώτο βίντεο έχουμε διατυπώσει τη θεωρία της εξέλιξης, μπορείς να το δεις αν δεν το έχεις δει. Έχουμε πει τι είναι η εξέλιξη, πώς λειτουργεί, πώς προκύπτουν νέα είδη με βάση την εξέλιξη. Στο δεύτερο βίντεο μιλήσαμε για τις ενδείξεις που υποστηρίζουν τελικά, τα στοιχεία τελικά που δείχνουν ότι η εξέλιξη δεν είναι απλά μια θεωρία, δεν είναι ένα παραμύθι, είναι κάτι που ισχύει και λειτουργεί. Και σε αυτό το τελευταίο τώρα βίντεο, το τρίτο από τα τρία λοιπόν αυτά βίντεο, θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του ανθρώπου, για το πώς δηλαδή ο άνθρωπος ο σημερινός δηλαδή, πώς προέκυψε από κάποια είδη οργανισμών, είδη ζώων, τα οποία ζούσαν πριν από περίπου 7 με 6 εκατομμύρια χρόνια πριν στην Αφρική. Άρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, για τον άνθρωπο, ας πούμε, όλα ξεκίνησαν πριν από 7 με 6 εκατομμύρια χρόνια στην Ανατολική Αφρική, όπου εκεί υπήρχαν διάφορες κατηγορίες οργανισμών, τάρσοι, λεμούροι, γορίλες, γίβονες, χιμπατζίδες, με τους οποίους είμαστε και οι πιο κοντινοί συγγενείς, ας πούμε. Τότε δεν υπήρχε άνθρωπος, έτσι, αυτά όλα τα ζώα έχουν κάτι κοινό, είχαν κάτι κοινό, περπατούσαν σε 4 πόδια και ανήκουν σε μια κατηγορία στην οποία ανήκει και ο άνθρωπος, λέγονται πρωτεύοντα, έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα έχει και ο άνθρωπος, έτσι απλώς ο άνθρωπος είναι το πιο εξελιγμένο πρωτεύον θηλαστικό. Λοιπόν, και αμέσως προηγούμενο είναι ο χιμπατζής. Αυτά λοιπόν τα πρωτεύοντα ζούσαν τότε πριν από 6 εκατομμύρια περίπου χρόνια στην Ανατολική Αφρική. Και ξαφνικά, βασικά όχι ξαφνικά, πέρασαν κάπου 3 εκατομμύρια χρόνια, περίπου πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν από σήμερα, εμφανίστηκε ένα νέο είδος ζώου, το οποίο δεν ήταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ούτε χιμπατζής, αλλά ούτε και άνθρωπος. Και γιατί το λένε αυτό οι επιστήμονες? Γιατί αυτό το συγκεκριμένο είδος ζώου περπατούσε όρθιο. Περπατούσε στα δύο πόδια, κάτι που δεν το έκανε κανένας χιμπατζής μέχρι τότε. Λοιπόν, επίσης αυτό το είδος ζώο ζούσε σε ομάδες. Κάτι που δεν πολλοί έκαναν τότε οι χιμπατζίδες. Συνεργάζονταν επίσης στο κυνήγι, επίσης κάτι που δεν υπήρχε πιο πριν αυτό. Ήταν κάτι λοιπόν μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου. Και πού το ξέρουν αυτό τώρα οι επιστήμονες? Βρίσκουν απολιθώματα. Βρίσκουν κρανία λοιπόν. Έχουν βρει κρανία από αυτούς εδώ τους οργανισμούς που τους έχουν αναπαραστήσει έτσι. Τα οποία κρανία δεν ανήκαν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ούτε σε χιμπατζή, ούτε βέβαια και σε άνθρωπο. Ήταν κάτι διαφορετικό. Και αυτό το κάτι διαφορετικό το ονόμασαν τελικά αυστραλοπίθηκο. Λοιπόν, πώς εμφανίστηκε τώρα αυτός ο αυστραλοπίθηκος, ο οποίος περπατούσε όρθιος, ζούσε σε ομάδες και συνεργάζονταν ο ένας με τον άλλο στο κυνήγι? Εμφανίστηκαν, όπως έχουμε πει, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, τυχαία. Τυχαία λοιπόν, κάποιοι πληθυσμοί χιμπατζίδων υπέστησαν κάποιες μεταλλάξεις στο γενετικό τους υλικό. Αυτές οι μεταλλάξεις τους έδωσαν καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία προφανώς στο κλίμα που υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή, διατηρήθηκαν και τους έδωσαν αυτή την ικανότητα να επιβιώσουν τελικά στο κλίμα αυτό, και όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να επικρατήσουν, ας πούμε, και έναντι των προηγούμενων ειδών. Τώρα, πώς ακριβώς το εξηγούν αυτό οι επιστήμονες? Δηλαδή, πώς μπορεί να προέκυψε πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια αυτή η αλλαγή, ενώ είχαμε δηλαδή μέχρι και πιθήκους να έχουμε ξαφνικά ένα νέο είδος? Αυτό λένε ότι μπορεί να έγινε γιατί στην Αφρική, στην Ανατολική Αφρική, πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε πυκνή ζούγκλα που φιλοξενούσε πολλά είδη πιθήκων, πολλά είδη χιμπατζίδων, και αυτά τα είδη διέθεταν μια ποικιλία χαρακτηριστικών, είχαν προσαρμοστεί στη ζούγκλα αυτή. Αλλά σιγά σιγά το κλίμα άλλαξε, εμφανίστηκε στις ίδιες περιοχές, δηλαδή εκεί που πριν ήταν πυκνή ζούγκλα, εμφανίστηκε ξηρασία, λιγότερη βροχόπτωση, η βλάστηση έγινε πιο αραιή, και τότε κάποιοι πληθυσμοί, τυχαία, με μεταλλάξεις δηλαδή στο γενετικό του υλικό, απέκτησαν κάποια χαρακτηριστικά που ευνοήθηκαν σε αυτό το νέο κλίμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, καθώς συσσωρεύτηκαν στους πληθυσμούς αυτούς, οδήγησαν τους πληθυσμούς αυτούς να γίνουν ένα νέο είδος που ονομάστηκε τελικά αυστραλοπίθηκος. Οι αυστραλοπίθηκοι λοιπόν είχαν, τα είπαμε, τα χαρακτηριστικά, έτσι, τα κοινωνικά τους δηλαδή, είχαμε ότι περπατούσαν όρθιοι, ότι συνεργάζονταν στο κυνήγι,
Είχαν όμως και μεγαλύτερο εγκέφαλο από του χιμπατζή, μικρότερο βέβαια από του ανθρώπου, έτσι, αλλά μεγαλύτερο από του χιμπατζή, άρα δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και αυτοί οι χιμπατζίδες. Να εδώ το κρανίο του χιμπατζή, να εδώ το κρανίο του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Αυστραλοπίθηκος ήταν κάπου στη μέση. Λοιπόν, είχαν πιο γερό σώμα και κατασκεύαζαν εργαλεία. Εδώ βλέπεις επίσης απολιθώματα από την οδοντοστοιχεία, ας πούμε, ενός χιμπατζή, ενός αυστραλοπίθηκου, που δεν υπάρχει τώρα αυστραλοπίθηκος, έτσι, αλλά έχουν βρει μια τέτοια οδοντοστοιχεία, υπάρχει αυτή ως απολίθωμα, και από οδοντοστοιχεία του ανθρώπου. Και βλέπεις ότι παρότι μοιάζουν και οι τρεις, δεν είναι ίδιες. Έτσι, καμία από αυτές δεν είναι ίδια με την άλλη. Δηλαδή, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτό εδώ ανήκει σε χιμπατζή. Γιατί του χιμπατζή τα δόντια είναι διαφορετικά από αυτού που είναι ο αυστραλοπίθηκος. Και οπωσδήποτε διαφορετικά από το σύγχρονο ανθρώπου. Άρα λοιπόν γι' αυτό οι επιστήμονες οδηγούνται στο να πούνε ότι εδώ πρόκειται για ένα νέο είδος και θα το ονομάσουμε αυστραλοπίθηκο. Και χρονολογούν βέβαια και πότε βρέθηκαν όλα αυτά και γι' αυτό βγάζουν και συνθέτουν αυτό το puzzle λοιπόν του πότε τελικά άρχισε να προκύπτει η γραμμή, ας πούμε, που έδωσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός εδώ που βλέπετε είναι ένας κοινός χιμπατζής. Από αυτόν τον χιμπατζή, κάποιοι πληθυσμοί λοιπόν, αυτό που είπαμε, δημιούργησαν ένα νέο είδος που ονομάστηκε αυστραλοπίθηκος και στη συνέχεια άρχισε μια πορεία από τον αυστραλοπίθηκο προς τα είδη που μοιάζουν τελικά προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Θα τα ακούμε τα είδη αυτά, είναι ο Homo habilis, ο Homo erectus, ο Homo neanderthal και τελικά ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens. Θα τα πούμε αυτά με τη σειρά. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά εδώ, σε ένα σχεδιάγραμμα, σε ένα φυλογενετικό δέντρο, το οποίο δείχνει, ας πούμε, από το σήμερα που είναι εδώ, δείχνει προς τα πίσω, στα εκατομμύρια χρόνια πίσω, ότι κάποτε, πριν από 5, 6, 7 εκατομμύρια χρόνια περίπου, υπήρξε ένας πληθυσμός που ήταν ο κοινός πρόγονος ανθρώπου, αυστραλοπίθηκου και χιμπατζή. Από αυτόν λοιπόν τον πληθυσμό, μάλλον κάποιοι από αυτό το είδος, κάποιοι πληθυσμοί από αυτό το είδος, απέκλειναν προς τη γραμμή, ας πούμε, των εκατομμυρίων ετών που έδωσε τελικά τους σύγχρονους χιμπατζίδες και τη γραμμή των εκατομμυρίων ετών που βλέπετε πόσο διακλαδισμένη είναι, που άρχισε να δίνει τα είδη τα οποία αρχίζουν να μοιάζουν πιο πολύ με τον άνθρωπο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια είδη που λέγονται παράνθρωπους, υπήρξαν μάλιστα, μάλλον δεν υπάρχουν σήμερα αυτά, έτσι. Έχουν βρει όμως απολιθώματα για αυτά τα είδη. Να οι αυστραλοπίθηκοι, τους βλέπετε εδώ, αρχίζουν σιγά σιγά. Εδώ είναι ο κοινός πρόγονος αυστραλοπιθήκου και ανθρώπου. Αυτοί εδώ είναι οι αυστραλοπίθηκοι. Σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε τα είδη από τους αυστραλοπίθηκους, δηλαδή να αποκλίνουν νέες γραμμές που δίνουν τα είδη τα ανθρώπινα πλέον. Το Homo habilis, τον Homo erectus, τον Homo neanderthal και τον Homo sapiens. Να τα πούμε πάλι, είπαμε, σιγά σιγά. Λοιπόν, από τον αυστραλοπίθηκο λοιπόν, θυμηθείτε ο αυστραλοπίθηκος εμφανίστηκε περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια πριν. 2 εκατομμύρια χρόνια πέρασαν και κάποιοι πληθυσμοί αυστραλοπίθηκου ανέπτυξαν νέα χαρακτηριστικά και δημιούργησαν ένα νέο είδος, γιατί αυτά τα νέα χαρακτηριστικά τους άλλαξαν την εξωτερική τους εμφάνιση αλλά και την εσωτερική τους ευφυΐα, ας πούμε, έτσι, τους έδωσαν κάποια καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τους έκαναν πλέον αυστραλοπίθηκους, αλλά ένα νέο είδος που ονομάστηκε Homo habilis. Είναι το πρώτο είδος Homo αυτό. Homo είμαστε και εμείς, είμαστε οι Homo sapiens. Homo habilis ήταν το πρώτο αυτό είδος. Έχουν βρει οι επιστήμονες κρανίο το οποίο δεν μοιάζει ούτε με του αυστραλοπίθηκου ούτε με του σύγχρονου ανθρώπου. Άρα υποθέτουμε είναι κάτι ενδιάμεσο. Αυτό το κάτι ενδιάμεσο το ονομάζουμε Homo habilis. Αυτοί έχουν καινούργια χαρακτηριστικά. Περπατούσαν βέβαια και αυτοί όρθιοι. Τα δόντια τους ήταν παρόμοια με του σύγχρονου ανθρώπου περισσότερο παρά με του αυστραλοπίθηκου. Έτσι, να μια αλλαγή λοιπόν. Είχαν μεγαλύτερο εγκέφαλο από τον αυστραλοπίθηκο. Μικρότερο βέβαια από το σημερινό άνθρωπο και έφτιαχνε και χρησιμοποιούσε πέτρινα εργαλεία αυτός ο Homo habilis λοιπόν. Να, κάποια εργαλεία τα οποία έχουν βρει. Αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι πέτρες, έτσι είναι πέτρες λαξευμένες, πέτρες φτιαγμένες να είναι μυτερές, να χρησιμεύσουν ως εργαλείο δηλαδή. Και θεωρούν οι επιστήμονες σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάνουν, τις χρονολογήσεις, ότι αυτές οι πέτρες λοιπόν λαξεύτηκαν, ας πούμε, από τους Homo habilis πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτός λοιπόν ο Homo habilis έζησε λοιπόν για 500.000 χρόνια περίπου και πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια εξαφανίστηκε και τον διαδέχτηκε ένα καινούριο είδος που ονομάστηκε Homo erectus. Ο Homo erectus λοιπόν πριν από 1,5 εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε. Εδώ έχουμε, βλέπω, σας έχω βάλει το κρανίο του Homo erectus. Είναι διαφορετικό από το κρανίο του Homo habilis. Γι' αυτό πάλι οι επιστήμονες είπαν ότι αυτό το κρανίο δεν ανήκει
ούτε σε άνθρωπο, ούτε σε Homo habilis, ούτε σε αυστραλοπίθηκο, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ο Homo erectus. Και το βλέπεις και εσύ ο ίδιος έτσι, ότι αυτό αρχίζει να πλησιάζει λίγο-λίγο προς το κρανίο του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν είναι όμως ίδιο με του σύγχρονου ανθρώπου. Αν σου βάλω ένα κρανίο σύγχρονου ανθρώπου δίπλα σε αυτό, θα δεις ότι δεν είναι το ίδιο. Τα μαθαίνουμε με μεγάλη λεπτομέρεια αυτά στη Δευτέρα Λυκείου. Έτσι. Για την Τρίτη Γυμνασίου τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και να κουραστούμε με αυτά. Ο Homo habilis λοιπόν είχε και αυτός μεγαλύτερο. Με συγχωρείτε, ο Homo erectus είχε μεγαλύτερο εγκέφαλο από το Homo habilis. Ζούσε σε ομάδες, σε σπηλιές. Άρχισε μάλιστα να φτιάχνει και ξύλινες κατασκευές στις οποίες ζούσε, ξύλινα σπιτάκια ας πούμε. Αυτό πάλι θα μου πεις που το καταλαβαίνουμε. Προφανώς έχουν βρει οι επιστήμονες ξύλινες κατασκευές που τις έχουν χρονολογήσει στην ίδια περίοδο, πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια, οι διάφορες κατασκευές τέλος πάντων που τις έχουν χρονολογήσει πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια, δίπλα ας πούμε σε απολιθώματα του Homo erectus. Άρα λοιπόν υποθέτουν ότι ο Homo erectus ζούσε μέσα σε αυτά. Λοιπόν, χρησιμοποιούσε τη φωτιά, έψινε το κρέας που έτρωγε, μπορούσε πιθανώς να μιλάει με μια αρχική γλώσσα, έτσι, κάποιες κραυγές, όχι αυτή τη γλώσσα που έχουμε εμείς σήμερα, και θεωρείται ότι είναι το πρώτο είδος που μετανάστευσε από την Αφρική προς την Ασία και την Ευρώπη, ο Homo erectus. Λοιπόν, αυτός έζησε για 1.200.000 χρόνια περίπου και τον διαδέχτηκε ένα καινούριο είδος, ο Homo neanderthal, ή πιο πρόσφατα τον έχουμε βάλει σε άλλη κατηγορία, τον λέμε Homo sapiens neanderthalensis, αλλά και Homo neanderthal να τον πεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν ο Homo neanderthal ο αμέσως προηγούμενος από τον σύγχρονο άνθρωπο, τον Homo sapiens. Ο Homo neanderthal λοιπόν πριν από 130.000 χρόνια εμφανίστηκε, πιο δυνατός από τον Homo sapiens, είναι πιο δυνατός, ήταν πιο δυνατός από εμάς, μυϊκά δηλαδή, το μέτωπό του ήταν προτεταμένο, αν το δείτε εδώ το κρανίο του Homo neanderthal, τα έχει έτσι τονισμένα φρύδια ας πούμε, τα δόντια του είναι μεγαλύτερα από του Homo sapiens, και βέβαια ο εγκέφαλός του είναι και αυτός πιο αναπτυγμένος από του Homo erectus, έτσι το προηγούμενο είδος δηλαδή. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το κρανίο του Homo neanderthal, το οποίο μοιάζει μεν με του Homo sapiens, αλλά δεν είναι ίδιο, δεν είναι Homo sapiens, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και τον ονομάσανε Homo neanderthal. Έμοιαζε όμως αρκετά με τον σύγχρονο άνθρωπο. Έτσι, ο Homo neanderthal. Λοιπόν, και αυτό ζούσε σε ομάδες, ήδη από τον Homo erectus έχουν αρχίσει να ζουν σε ομάδες, σε σπηλιές, σε καλύβες, κατασκεύαζε και αυτό σε εργαλεία, χρησιμοποιούσε τη φωτιά, ντυνόταν μάλιστα ο Homo neanderthal σε αντίθεση με τους προηγούμενους, και λένε ότι έθαβε και τους νεκρούς του και πίστευε στη μεταθανάτια ζωή, γιατί έχουν βρεθεί ας πούμε, σε τάφους Homo neanderthal διάφορα, να βάζουν ας πούμε, μέσα στον τάφο διάφορα πράγματα τα οποία θεωρούσαν ότι θα τα πάρει μαζί του ο νεκρός, άρα γι' αυτό λένε ότι πίστευε στη μεταθανάτια ζωή. Αυτός έζησε λοιπόν για 95.000 χρόνια και πριν από 34 περίπου χιλιάδες χρόνια τον διαδέχθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens. Αυτός εμφανίστηκε λοιπόν πριν από 34.000 χρόνια και εξαπλώθηκε από την Αφρική προς τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ήδη είχε αρχίσει να εξαπλώνεται και ο Homo erectus, έτσι, είχε κάνει μεταναστεύσεις. Αλλά και αυτός ο Homo sapiens εξαπλώθηκε προς Αφρική και από Αφρική μάλλον προς Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Είναι αυτός που πιθανώς εξόντωσε τελικά τον Neanderthal, έτσι λέγεται. Για κάποια περίοδο μπορεί να ζήσανε μαζί, να αναμίχθηκε με τον Neanderthal, αλλά είναι και αυτός που τελικά τον κατέστρεψε, γιατί μετά καταστράφηκε ο Neanderthal, δεν υπάρχει πλέον Homo neanderthal. Είχαν καλύτερη κοινωνική οργάνωση οι Homo sapiens, είχαν πλήρη ικανότητα ομιλίας, αυτή τη σημερινή που έχουμε και τώρα περίπου, έτσι, και ζωγράφιζαν στους τοίχους των σπηλαίων, δηλαδή άρχισαν να αναπτύσσουν πλέον πιο πολιτισμένη ας πούμε, κοινωνική οργάνωση. Λοιπόν, αν τα δούμε όλα αυτά όλα μαζί, αυτό που μας ενδιαφέρει μας πρέπει να μας μείνει δηλαδή ως μαθητές ας πούμε, της τρίτης γυμνασίου, είναι ότι πριν από 3,8 εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκαν τα πρώτα είδη του αυστραλοπίθηκου, έχουν βρεθεί συγκεκριμένα κρανία που το μαρτυρούν αυτό, να το ένα κρανίο, να και ένα δεύτερο κρανίο, μάλιστα έχουν ονομάσει το κρανίο αυτό Λούσι, έτσι, πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Στη συνέχεια, πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε ο Homo habilis, βρήκαν οι επιστήμονες και το χρονολόγησαν στα 2 εκατομμύρια χρόνια πριν ένα κρανίο το οποίο δεν μοιάζει με αυτό εδώ, έτσι, αυτό το κρανίο εδώ δεν μοιάζει με αυτό, αλλά δεν μοιάζει βέβαια και με του σύγχρονο ανθρώπου όπως θα δείτε. Λοιπόν, ένα νέο κρανίο ανακαλύφθηκε πριν από ότι μάλλον
χρονολογήθηκε πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια και είπαν οι επιστήμονες ότι ανήκει στον Homo erectus, σε ένα νέο είδος. Δεν είναι αυτό το κρανίο, είπανε, ίδιο με αυτό, παρότι μπορεί να μοιάζει, δεν είναι το ίδιο. Το βλέπετε ίσως και στα δόντια, είναι η αλήθεια. Έτσι, είναι διαφορετική οδοντοστοιχεία. Μοιάζει, αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καινούριο πάλι κρανίο που χρονολογήθηκε πριν από 130.000 περίπου χρόνια, ανήκει στο Homo Neanderthal. Εντάξει, τώρα μπορείτε να τα δείτε και να τα συγκρίνετε πόσο μοιάζουν αλλά και πόσο διαφορετικά είναι τελικά, για να τα κατατάξουν οι επιστήμονες σε ξεχωριστά είδη. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να φτάνουμε προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό είναι το κρανίο του σύγχρονου ανθρώπου. Δείτε τώρα όλα μαζί σε σύγκριση πόσο μοιάζουν όλα αυτά, αλλά και πόσο σιγά σιγά αρχίζουν το ένα με το άλλο να διαφέρουν, ώστε τελικά αυτό να οδηγεί στους επιστήμονες να πούν ότι λίγο-λίγο υπήρξε μια εξελεκτική, ας πούμε, πορεία προς τον σημερινό αυτόν άνθρωπο. Ξαναλέω λοιπόν τα είδη. Πρώτο, αυστραλοπίθηκος, πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια, απέκλεινε από τη γραμμή των χιμπατζίδων. Homo habilis, πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Homo erectus, πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Homo neanderthal, 130.000 χρόνια πριν. Και Homo sapiens, 34.000 χρόνια πριν. Λοιπόν, οι σημερινοί άνθρωποι τελικά είναι όλοι, ανήκουμε όλοι στο είδος Homo sapiens και μάλιστα λέγεται ότι έχουμε εξελιχθεί πλέον από τον αρχικό Homo sapiens προς ένα υποείδος που είναι το Homo sapiens sapiens. Έτσι, ο άνθρωπος ο σοφός, ας πούμε, ή ο άνθρωπος ο σοφότερος τελικά από τον σοφό τον αρχικό. Αυτά λοιπόν περί εξέλιξης του ανθρώπου. Το σημαντικό για μένα που πρέπει να κρατήσουμε, πέρα το ότι πρέπει να μάθουμε για τη βιολογία της τρίτης γυμνασίου, τα είδη που ξεκίνησαν από τον Αυστραλοπίθηκο και έφτασαν στον Homo sapiens, αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι όλο αυτό έγινε τυχαία. Έτσι, τυχαίες μεταλλάξεις που οδήγησαν σε νέα χαρακτηριστικά, που αυτά τα χαρακτηριστικά έδωσαν κάποιες νέες προσαρμογές τελικά στο κλίμα στο οποίο υπήρχαν αυτοί, ζούσαν τότε αυτοί οι οργανισμοί. Οδήγησαν τελικά λίγο-λίγο, και λίγο-λίγο εννοούμε εκατομμύρια χρόνια, πήρε περίπου, βάλτε παιδιά, 4 εκατομμύρια χρόνια χρειάστηκε όλο αυτό να φτάσουμε στο σημερινό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε τελικά από τους χιμπατζίδες, από τη γραμμή των χιμπατζίδων, να πάρουμε τελικά μια γραμμή, ας πούμε, γενεαλογική, που οδήγησε τελικά στα ανθρώπινα είδη και μεταξύ αυτών και το πιο εξελιγμένο, το δικό μας, του Homo sapiens sapiens. Έτσι, είμαστε υποείδος πλέον του Homo sapiens, είμαστε οι Homo sapiens sapiens.